Θα αλλάξουμε τώρα κλίμα, κυρίες και κύριοι. Μετά από μια αναγκαστική απουσία 2 ετών λόγω των μέτρων του κορονοϊού, επιστρέφει δυναμικά στην πόλη του Αμιντέου η ετήσια εμποροπανηγυρίδα. Τις προηγούμενες μέρες ολοκληρώθηκε και εμποροπανηγύρι της Κοζάνης, του Άργους Τουριστικού. Πλέον τώρα ξεκινάει του Αμιντέου από την 5η 6 Οκτωβρίου μέχρι και τη Δευτέρα 10 Οκτωβρίου. Πάμε να συνδεθούμε με το Δημαρχείο Αμιντέου για να συνομιλήσουμε και για την εμποροπανήγυρα Αμιντέου, αλλά υπήρχε και μία σύσκεψη χθες με τους αγρότες, με τον κύριο Άνθιμο Πιτάκη, τον Δήμαρχο Αμιντέου, να τα δούμε αναλυτικά. Κύριε Δήμαρχε, καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Παγκατσά, καλησπέρα στους τηλεθετές μας. Να είστε καλά. Να ξεκινήσω λίγο με το μεγάλο γεγονός όμως, γιατί πλέον επιστρέφει η ετήσια εμποροπανήγυρη του Αμιντέου μετά από 2 χρόνια. Τελευταία φορά ήταν τον Οκτώβριο του 2019-20 και 21 λόγω της πανδημίας δεν πραγματοποιήθηκε, αλλά φέτος είστε πανέτοιμοι για να υποδεχτείτε τους επισκέπτες και φυσικά τους εκθέτες. Έτσι είναι κύριε Παγκατσά, μετά από 2,5 χρόνια πανδημίας, μετά από 2 χρόνια ουσιαστικά, 2 περιόδους, επανερχόμαστε στην κανονικότητά μας. Το συναπάντημα της κοινωνίας μέσα από την εμποροπανήγυρη του Αμιντέου θα γίνει πλέον όπως πρέπει να γίνεται. Είναι ένα πολιτιστικό, εμπορικό, οικονομικό γεγονός που είναι σημείο αναφοράς στην ιστορία του Αμιντέου. Ο καιρός προμηνύεται θαυμάσιος. Υπάρχουν εκθέτες γύρω στους 300 εκθέτες και έχουμε δηλαδή μια πολύ καλή πληρότητα. Πραγματικά θα είναι ένα πολύ ωραίο γεγονός και σας καλούμε να παρευρεθείτε εσάς και όλο τον κόσμο από την 5η μέχρι την Δευτέρα στην εμποροπανήγυρή μας. Πάντως είναι ένα κοινωνικό και πολιτικό γεγονός για την πόλη, κύριε Δήμαρχε, γιατί βοηθάει πάρα πολύ, θα έρθουν επισκέπτες από όλη την Δυτική Μακεδονία και όχι μόνο, και φυσικά εκτός από τους εκθέτες που βρίσκονται στην εμποροπανήγυρη θα δουλέψουν και τα καταστήματα στο κέντρο, γιατί μην ξεχνάμε ότι η εμποροπανήγυρα Αμιντέου γίνεται σε κεντρικό σημείο, γίνεται στο κέντρο της πόλης του Αμιντέου, όχι όπως άλλες περιοχές. Η φήμη της πανήγυρης του Αμιντέου, κύριε Παγκρατσά, ξεπερνάει τα όρια της Δυτικής Μακεδονίας, διακτηνίζεται και στις γειτονικές χώρες, στις βόρειες χώρες που συνορεύουν με τον ομό Φλόρινας. Πραγματικά περιμένουμε πολύ πολύ κόσμο, θα γεμίσουν τα μαγαζιά μας. Είναι ένα κοσμικό γεγονός, ένα πολιτιστικό γεγονός, ένα οικονομικό γεγονός που μέσα στη συγκεκριμένη συγκυρία, μέσα στη δυσκολία του κάθε πολίτη, πραγματικά θα ανακουφίσει τα πλέον απαραίτητα που χρειάζεται ο κόσμος, κυρίως για το χειμώνα. Μάλιστα, επειδή φέτος έχουμε ακούσει πολλούς συναδέλφους σας να λένε ότι ήταν μια κατάσταση κάπως διαφορετική, προχωρήσατε και σε μειώσεις μισθωμάτων όσον αφορά τους εκθέτες. Ποια είναι η εικόνα για την περιοχή του Αμιντέου, κύριε Δήμαρχε? Εδώ μου είπατε σχεδόν ότι πάνω από 300 εκθέτες θα βρεθούν φέτος στην γνωστή εμποροπανήγυρη. Ναι, έχουμε μια καλή κάλυψη. Σχεδόν 300 εκθέτες έχουμε για στην εμποροπανήγυρή μας. Η συγκυρία όμως πραγματικά έχει εκτοξεύσει το κόστος, το λειτουργικό κόστος, κύριε Παγκατσά, που καταβάλει ο Δήμος για να στηθούν οι παράγκες, να έχουμε τις υποδομές που χρειάζονται, ώστε οι εκθέτες να μπορούν με άνεση να παρουσιάσουν τα προϊόντα τους. Αν και έχουν αυξηθεί τα λειτουργικά κόστη του Δήμου Αμιντέου, εντούτοις εστιάζουμε στο γεγονός ότι πρέπει να γίνει ένα σωστό πανηγύρι, όπως χρόνια γινόταν σωστό πανηγύρι, κυρίως προς όφελος των πολιτών. Θα έχει έσοδα και ο Δήμος. Αυτό όμως που πρώτο μέλημά μας είναι πραγματικά να εξυπηρετήσουμε τις ανάγκες του κόσμου. Ωραία. Μην ξεχνάμε από την 5η 6 Οκτωβρίου μέχρι και τη Δευτέρα 10 Οκτωβρίου να επισκεφτείτε, κυρίες και κύριοι, την εμποροπανήγυρη Αμιντέου. Τώρα, κύριε Δήμαρχε, να αλλάξουμε κλίμα, να πάνε όλα καλά και στην εμποροπανήγυρη, να έρθει ο κόσμος. Να πάμε λίγο στη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε των αγροτών χθες στο Αμιντέο. Παρευρεθήκατε κι εσείς και από ό,τι μάθαμε, πανελλαδικές κινητοποίησεις θα πραγματοποιήσουν οι αγρότες. Είστε στο πλευρό των αγροτών, κύριε Δήμαρχε, και με ποιον τρόπο για να στηρίξετε τα προβλήματα, αρκετά αιτήματα των αγροτών? Ήδη έχουμε και πανκαστοριανό σκλαλητήριο και τον παφλωρινιώτικο σκλαλητήριο, πολλά θέματα και ειδικά με το θέμα της θέρμανσης. Για πείτε μας λίγο πώς είναι δίπλα ο Δήμος στους αγρότες της περιοχής. Ο Δήμος, κύριε Παγκρατσά, δεν μπορεί να μην είναι δίπλα στους αγρότες της περιοχής του Δήμου Αμιντέου, γιατί η κυρίαρχη οικονομία του Δήμου Αμιντέου είναι η αγροτική οικονομία. Μια οικονομία όμως η οποία μαστίζεται μέσα από την εκτόξευση των λειτουργικών κόστων, κόστος που αφορά το κόστος παραγωγής, κύριε Παγκρατσά, αλλά και μέσα από τις θεομηνίες οι οποίες έπληξαν την τρέχουσα καλλιεργητική περίοδο τις καλλιέργειες του Δήμου μας. Έτσι, είτε αφορά αυτό μήλα, ροδάκινα, σταφύλια και άλλα προϊόντα.
Πραγματικά είναι σε απόγνωση οι αγρότες μας. Η επανεκκίνηση της νέας καλλιεργητικής περίοδου, κύριε Βακρατσά, δεν είναι επανεκκίνηση μιας καφετέρειας η οποία έχει κλείσει λόγω COVID, λόγω πανδημίας, και η επανεκκίνηση μιας καφετέρειας γίνεται με το πάτημα ενός σκουπιού. Η επανεκκίνηση της μιας αγροτικής εκμετάλλευσης απαιτεί χρήματα, απαιτεί να είναι σε λειτουργικότητα τα μηχανήματα που υποστηρίζουν μια αγροτική εκμετάλλευση. Αντιλαμβάνεστε ότι πρέπει οι όποιες αποζημιώσεις, οι οποίες πρέπει να είναι και γενναίες, να αποδοθούν το ταχύτερο δυνατόν στους αγρότες μας. Γιατί το ταχύτερο δυνατόν, και για να μπορέσουν να εφοδιαστούν, να ξοφλήσουν πρώτα-πρώτα τα εφόδια της προηγούμενης καλλιεργητικής περίοδου, να εφοδιαστούν με νέα εφόδια και κυρίως να μην ροκανιστεί μέσα από το διψήφιο πληθωρισμό που έχει όλη η Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα πρέπει άμεσα να καταργηθούν οι αποζημιώσεις για να είναι έτοιμοι οι άνθρωποι όχι μόνο να βιοπορήσουν τις οικογένειές τους, αλλά για να είναι έτοιμοι και τη νέα καλλιεργητική περίοδο. Πάντως υπάρχει μια αργοπορία, κύριε Δήμαρχε, στα όσα έχουν υποσχεθεί οι κυβερνώντες στους αγρότες, και γι' αυτό βλέπουμε και αυτές τις κινητοποιήσεις. Γιατί όταν έρχονται κλιμάκια στην περιοχή για να δουν τις ζημιές, μιλάνε για μια γρήγορη κατάσταση, καταγραφή ζημιών και να τους καταβληθούν τα χρηματικά ποσά, αλλά υπάρχει τεράστια αργοπορία σε όλα αυτά. Υπάρχει αργοπορία. Κύριε Πακατσά, είναι αδιανόητο ένας οργανισμός, ασφαλιστικός οργανισμός όπως είναι η ΕΛΓΑ, να μην έχει, ο ΕΛΓΑ, να μην έχει αυτοκίνητα για να κινηθούν οι υπάλληλοι του οργανισμού. Έτσι, κινούνται οι άνθρωποι με τα αυτοκίνητά τους. Να μην έχει το μόνιμο προσωπικό που απαιτεί ένας ασφαλιστικός φορέας αυτού του μεγέθους. Αυτή η καθυστέρηση, αντιλαμβάνεστε, μετακυλείται σε καθυστέρηση όσον αφορά την καταπονή των αποζημιώσεων. Από την άλλη μεριά, χρόνια ακούμε ότι πρέπει να επικυρωποιηθεί, να εξυγχρονιστεί ο κανονισμός του ΕΛΓΑ, κάτι που δεν γίνεται, με αποτέλεσμα να, και λόγω της κλιματικής αλλαγής και νέες παθήσεις οι οποίες παρουσιάζονται στις καλλιέργειες, να μην είναι κάτω από την κάλυψη του ΕΛΓΑ. Όλα αυτά απαιτούν την συνδρομή της πολιτείας, της βοήθειας της πολιτείας, η οποία όμως πραγματικά κινείται με πιο αργούς ρυθμούς. Οι αγρότες μας πρέπει να έχουν άμεση ρευστότητα, επαναλαμβάνω, για να μπορέσουν να επανακινήσουν τις καλλιέργειές τους σε μια περίοδο που η κρίση στην μακρινή γειτονιά μας, ενώ ο πόλεμος που προέκυψε στην Ουκρανία, έχει αναδείξει το πόσο σημαντική είναι η επάρκεια, η διατροφική επάρκεια σε μια κοινωνία. Δυστυχώς όμως, ενώ έπρεπε αυτή η κρίση να αναδείξει πόσο χρήσιμη είναι η αγροτική οικονομία για πάρα πολλούς λόγους, έτσι, κυρίως για την επισητιστική κρίση που υπάρχει σε ευρωπαϊκό επίπεδο, εν τούτοις οι αγρότες μας συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν πραγματικά προβλήματα βιοπορισμού. Και πάντως βλέπουμε ότι θα σταθείτε στο πλευρό τους. Έχουν κινητοποίηση στις 13 του Οκτώβρη και στη συνέχεια θα βρεθούν στην Αγρότικα το Σάββατο 22 Οκτωβρίου. Είναι μια αγροτική περιοχή το Αμύντο, μην το ξεχνάμε αυτό. Και πρέπει σίγουρα να στηριχθούν όλοι αυτοί οι πολίτες και οι αγρότες της περιοχής, κύριε Δημαρχέ. Κυρίως, κύριε Πακρατσά, όταν το γνωρίζουμε όλοι και η άποψη προσωπική δική μου, αλλά και πολλών, είναι ότι η διέξοδος μέσα από την απολιγνητοποίηση για τη Δυτική Μακεδονία είναι ο πρωτογενής τομέας και η μεταποίηση των προϊόντων πρωτογενής τομέα, και καλούμε τους νέους να παραμείνουν στις εστίες τους. Μια παρένθεση εδώ πέρα, τα δημογραφικά στοιχεία έχουν δείξει ότι αν δεν ανασχεθεί γρήγορα αυτή η φυγή των νέων, η Δυτική Μακεδονία πραγματικά θα περάσει μια μαύρη, έχει ένα σκοτεινό γκρίζο μέλλον. Όταν λέμε λοιπόν τους νέους να παραμείνουν στην περιοχή τους, να ασχοληθούν με τον πρωτογενή τομέα, και οι νέοι, κυρίως οι νέοι αγρότες, βλέπουν αυτά τα εμπόδια στο ξεκίνημα της επαγγελματικής τους πορείας, δεν είναι ένα καλό μήνυμα. Είμαστε κοντά στους αγρότες, είμαστε κοντά στους νέους. Θα πρέπει η πολιτεία, επαναλαμβάνω ακόμα μια φορά, να καταλάβει το πόσο σημαντικό είναι, όχι μόνο για την περιοχή μας, για την εθνική οικονομία, η στήριξη του πρωτογενούς τομέα. Ωραία. Και να κλείσουμε και με κάτι άλλο λίγο, κύριε Δήμαρχε. Πώς είμαστε όσον αφορά την θερμική περίοδο για την τηλεθέρμανση του Αμυντέου? Βλέπουμε ότι τις δύο τελευταίες μέρες στην Κοζάνη, επειδή ξεκίνησε η διαδικασία και θα ανάψει από ό,τι φαίνεται 14 το Οκτώβρη, υπάρχουν τεράστια προβλήματα διαρροών της τηλεθέρμανσης σε οδούς της πόλης της Κοζάνης. Πολλά προβλήματα αντιμετωπίζει εδώ η Δημοτική Αρχή. Ποια είναι η εικόνα για το Αμύντεο, και φυσικά με προβληματίσατε την προηγούμενη φορά που είπατε ότι είναι ακριβή η βιομάζα, αλλά εμείς θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια
να μην αυξηθεί η τηλεθέρμανση στους πολίτες στο Αμιντέο. Δώστε μας την εικόνα και πότε θα ξεκινήσει επίσημα η λειτουργία της τηλεθέρμανσης. Αμέσως μετά την πανήγυρη θα αρχίσουν να λειτουργούν τα συστήματα φωτιασμού με ζεστό νερό στο δίκτυο της τηλεθέρμανσης, στο εξωτερικό δίκτυο της τηλεθέρμανσης. Στέκομαι όμως αυτό που σας είπα, ζητήματα στις υποδομές η τηλεθέρμανση του Αμιντέου δεν έχει όσον αφορά την λειτουργικότητα των υποδομών. Αυτό είναι πολύ καλό που λέτε. Έχουμε δύο σύγχρονους βιολέμπητες και τα δίκτυά μας δεν παρουσιάζουν ιδιαίτερες ζημίες. Εν τούτης όμως, πραγματικά το κόστος της βιομάζας έχει εκπαιξευθεί πολύ ψηλά. Ακόμη βλέπουμε ότι η πολιτεία και σωστά, όπως θα βάλει πλαφόν στην τιμή του φυσικού αερίου, πρέπει σκέφτεται να βάλει πλαφόν και στο κόστος της βιομάζας, γιατί πραγματικά το κόστος της βιομάζας ακολουθεί την εκρηκτική άνοδο που ακολουθούν και το κόστος του φυσικού αερίου. Δεν προτιθέμεθα να κάνουμε αύξηση όσο παράξενο και παράλογο μέσα στην εκτόξευση των λειτουργικού μας κοστολογίου. Δεν προτιθέμεθα να κάνουμε αύξηση προς το παρόν στην τιμή της τηλεθέρμανσης. Ο Δήμος με ό,τι χρήματα διαθέτει στηρίζει την δημοτική του επιχείρηση για να μην μετακυλήσουμε το τεράστιο ενεργειακό κόστος στους πολίτες. Είναι μια επιτυχία που την καταφέραμε και την προηγούμενη περίοδο, όπως καταφέραμε να έχει και η τηλεθέρμανση να χάνει τις επιδότησεις θέρμανσης όπως και το πετρέλαιο. Έτσι και φέτος θα κοιτάξουμε πραγματικά να έχει μια φτηνή τηλεθέρμανση ο πολίτης του Δήμου Αμιντέου, καταβάλλοντας και το τελευταίο ευρώ που έχει στη διάθεση του Δήμου Αμιντέου να στηρίξει την τηλεθέρμανσή του. Μάλιστα, και να πούμε ότι θα ξεκινήσει, όπως είπατε, μετά την εμποροπανήγυρη του Αμιντέου, θα ξεκινήσει η θερμική ενέργεια για τους πολίτες της ευρύτερης περιοχής. Γύρω στις 10-11 του μήνα θα αρχίσουμε να ζεσταίνουμε τα δίκτυά μας, μας το επιτρέπει ο καιρός, ώστε στις 15 του μήνα, στις 14 του μήνα, να μπορέσουμε να έχουμε μέσα στα σπίτια μας την θερμική ενέργεια. Ωραία, κλείνοντας, κάντε και ένα κάλεσμα για μια ακόμη φορά για την εμποροπανήγυρη, για κάποιον που άνοιξε τώρα τους τηλεπτικούς του δέκτες και συντονίστηκε στο κεντρικό δελτίο του West, κύριε Δημαρχέ. Πραγματικά σας καλούμε να έρθετε όλοι σε αυτό το συναπάνημα της πολιτείας μας, του Δήμου μας, της κοινωνίας μας, σε ένα γεγονός που είναι πολιτιστικό, οικονομικό, εμπορικό για την πόλη του Αμιντέου. Πραγματικά θα περάσετε πολύ ωραία, ευχάριστα και θα βρείτε ό,τι χρειάζεται για να έχουμε μια επόμενη χειμερινή περίοδο ζεστή και από οικονομική άποψη, αλλά και την πράγμαση να είναι πραγματικά προς όφελος της κοινωνίας. Ωραία. Σας ευχαριστώ θερμά. Κάθε επιτυχία, κύριε Πιτάκη. Να είστε καλά, κύριε Δήμαρχε. Καλά, σας περιμένουμε. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ θερμά.